Καλύτερα να σε ευχαριστήσω πολύ. Για διωγμό εναντίον του τώρα από την τοπική οργάνωση Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο στον Sky ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, αναφερόμενος στην ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που άσκησε εναντίον του αρμόδιος εισαγγελέας. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος υποστήριξε ότι όλα τα εισοδήματά του είναι νόμιμα και δηλωμένα στο πόθεν έσχες και στη φορολογική του δήλωση. Τον αποκαλούν φτερωτό γιατρό, οδοντίατρο στο επάγγελμα. Πρωταθλητής Στίβου εντός και εκτός Ελλάδας. Τον Ολυμπιακό ύμνο. Το 1981 εκλέχθηκε βουλευτής. 10 χρόνια μετά διατέλεσε υφυπουργός αθλητισμού. Ενώ το 1998 ανέλαβε δήμαρχος Θεσσαλονίκης με ποσοστό 54%. Σήμερα ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος διώκεται για κακούργημα. Η οικονομική επιθεωρήτρια που άνοιξε τους λογαριασμούς των συνολικά 23 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση της υπεξαίρεσης 51,4 εκατομμυρίων ευρώ από τα δημοτικά ταμεία, εντόπισε 1 εκατομμύριο και 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δήλωσε στην εφορία, και άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του ίδιου και τριών ακόμα συνεργατών του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχει πιθανότητα ψευδή στοιχεία στα χέρια του κ. Εισαγγελέας και γίνομαι συγκεκριμένος. Τα ποσά τα οποία δήλωσα ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης τα τελευταία 12 χρόνια μαζί με την οδοντίατρο σύζυγό μου κατά τα τελευταία 12 χρόνια δηλωθέντα και φορολογηθέντα είναι 2.200.000 ευρώ. Μιλώντας στον Sky, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κατήγγειλε την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ ότι επιδιώκει την πολιτική του δολοφονία, αλλά και τη μείωση της ποινής του βασικού ενόχου για την υπόθεση, Παναγιώτη Σαξόνη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παραμένει προφυλακισμένος έπειτα από στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο κ. Παπαγεωργόπουλος στη δικαιοσύνη. Έγινε ένας νόμος ο οποίος λέει ότι όταν καταδίδεις τον προϊστάμενό σου, για μία παράνομο πράξη, όχι απλώς μειώνεται η ποινή. Μπορεί και να ανασταλεί η ποινή. Εντοπίστηκαν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς του πρώην Αντιδημάρχου Οικονομικών Μιχάλη Ζορπίδη και περίπου 870.000 ευρώ σε καταθέσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μιχάλη Λεμούσια, ενώ σε άλλο υπάλληλο των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου βρέθηκαν 160.000 ευρώ. Εγώ συμμετέχω σε δύο ανώνυμες εταιρείες της επιχείρησής μου, 35 χρόνια. Άρα είναι ένας λογαριασμός της επιχείρησης. Βεβαίως. Είναι των επιχειρήσεων, όχι της επιχείρησης. Στον οποίο 35 χρόνια αυτή η επιχείρηση υπάρχει εν ζωή και έχει 160 με 170 υπαλλήλους. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης καταθέτει τον προβληματισμό του και επισημαίνει πως ο Δήμος θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε αποδειχθεί πως φέρει ευθύνη προς αποκατάσταση κάθε ζημίας ή απώλειας όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν δηλώσει κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης πως τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι διοκτικές αρχές εκτιμούν πως τα πλεονάσματα δεν δικαιολογούνται, ακόμη και αν είχαν επενδύσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις οικονομίες τους.